Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην πέμπτη διαδικτυακή εκδήλωση της Σχολής Γονέων της φετινής χρονιάς από την χιονισμένη Μόσχα. Πριν λίγο μας είπε η κυρία Αναταλία ότι χιονίζει για δεύτερη, τρίτη φορά φέτος. Ναι. Εμείς έχουμε ακόμα καλό καιρό, προχωράμε. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Αναταλία Νικολάου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας και την φοιτήτρια ιατρικής, κάνει τη διδακτορική της διατριβή, την κυρία Αλεξάνδρα Σούτοβα, η οποία θα μας επαγγείλει στο τέλος και ποίημα ελληνικό και θα το χαρούμε πάρα πολύ. Ξεκινάμε με τη σημερινή εκδήλωση, ένα αφιέρωμα 10 εκδηλώσεων στα 200 χρόνια από την εθνική μας παλιγενεσία. 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να καλέσουμε και να αναπτύξουμε το θέμα από όλες τις πλευρές, από τη Ρωσία, από την Αμερική, με ομιλητές ιεράρχες, με γιατρούς, με ιστορικούς και έτσι να έχουμε μια πολύπλευρη ενημέρωση για αυτό το θαύμα το οποίο, όπως έλεγε ο γέρος του Μοριά, αν δεν ήμασταν τρελοί δεν θα το αποτολμούσαμε. Ειδικά για την Ρωσία, η προσφορά της είναι πάρα πολύ σημαντική και εμείς οι νεότεροι, οι νεοέλληνες, δεν έχουμε διδαχτεί όσο θα έπρεπε και έτσι λοιπόν τι πιο καλύτερος και πιο κατάλληλος άνθρωπος από την κυρία Αναταλία Νικολάου να μας αναπτύξει το θέμα. Η κυρία Νικολάου είναι Ελληνορωσίδα, τρίτη γενιά, ο παππούς της ήταν Έλληνας. Είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, διεύθυνε την έδρα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας στη Γεωργία, είναι μεταφράστια του εκδοτικού οίκου της Λαύρας του Αγίου Σεργίου, είναι ο μεγαλύτερος εκδοτικός οίκος των Ορθοδόξων βιβλίων της Ρωσίας. Το 1992 πήρε βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για την προσφορά της στη διάσωση και διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και παραδόσεων. Θερμά συγχαρητήρια, κυρία Νικολάου. Το 1997 έχει βραβείο του Συλλόγου Μεταφραστών της Λογοτεχνίας για τις καλύτερες μεταφράσεις από τα ελληνικά στα ξένα. Το 2010 βραβεύτηκε από το Πατριαρχείο Μόσχας για τη σειρά των βιβλίων «Ελληνικά για τα παιδιά» σε 7 τόμους. Έχουν γίνει 10 εκδόσεις με χιλιάδες αντίτυπα. Και εδώ και 22 χρόνια διευθύνει το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας της Ελληνικής Κοινότητας της Μόσχας. Είναι τέλος από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Ελληνίδων Γυναικών της Μόσχας, αγάπη, με φιλανθρωπική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Νομίζω θα δούμε και ένα βίντεο από τα παιδιά του Συλλόγου στο τέλος. Κυρία Νικολάου, καλώς ήρθατε από την παγωμένη Μόσχα στη Σχολή Γονέων Κατερίνης. Το θέμα της ομιλίας είναι, το βάζουμε κιόλας, η προσφορά της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Σας ακούμε. Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ για την σημερινή τιμή που μου κάνετε και για την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σοβαρό θέμα και χρόνια πολλά για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα του Αγίου Ανδρέα, που εμείς θα γιορτάσουμε με το παλιό ημερολόγιο 13 μέρες αργότερα. Η προσφορά της Ρωσίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1921 ήταν μεγάλη και πραγματοποιήθηκε και με άμεσους και έμεσους τρόπους. Το θαυμαστό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι όλες οι ενέργειες που ξεκινούσαν τότε από τη βόρεια αυτή χώρα προς τους Έλληνες και τον αγώνα τους κατά των Τούρκων είχαν ως βάση μία καταπληκτική ομοφωνία. Από την ανώτατη ηγεσία, από τον ίδιο τον Τσάρο και τον συνεργάτη του, από τον ναύαρχο μέχρι απλό ναύτη, από τον στρατηγό μέχρι τον λαχαγό, από τον υπουργό εθνικής παιδείας μέχρι απλό μαθητή και φοιτητή, από τον εθνικό ποιητή της Ρωσίας Αλεξάνδρ Πούσκιν μέχρι τους δημοσιογράφους των πιο μακρινών πόλεων και τους καλλιτέχνες της επαρχίας. Συμφωνούσαν όλοι τους σε ένα πράγμα. Η Ελλάδα είναι μια θαυμάσια φιλική χώρα με μεγάλη ιστορία και μεγάλο πολιτισμό.
είναι άξια της αγάπης και άξια της βοήθειας, την οποία θα την προσφέρουμε στον αγώνα της για την ελευθερία με όποιον τρόπο μπορούμε. Έτσι και έγινε σε τρεις άξονες, πολιτικό-διπλωματικό, στρατιωτικό και στον τομέα της παιδείας. Στις 3 Φεβρουαρίου 1830, οι αντιπρόσωποι Ρωσίας, Αγγλίας και Γαλλίας, όπως είναι γνωστό, υπογράφουν στο Λονδίνο το πρωτόκολλο, με το οποίο η Ελλάδα επίσημα κηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος. Έτσι τελείωσαν για το ελληνικό έθνος τα 400 χρόνια σκλαβιάς, τελείωσε ο αγώνας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Και όπως είπαμε, μεγάλο ρόλο σε αυτό το γεγονός έπαιξε η Ρωσία, η εξωτερική πολιτική της, ιδιαίτερα τέλος 18ου, αρχές 19ου αιώνα. Η Ρωσία υποστήριξε τον απελευθερωτικό αγώνα του ομόδοξου ελληνικού λαού. Βεβαίως μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι ενωμένες πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες των ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος δεκαετίας 20 του 19ου αιώνα και το βασικό, στρατιωτικές επιτυχίες του ρωσικού στρατού και του πολεμικού ναυτικού στη διάρκεια του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου 1828-1829, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη γνωστή Συνθήκη Αδριανούπολης. Ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος, εκτιμώντας τα αποτελέσματα εκείνου του πολέμου, δικαιολογημένα είπε το εξής. Η Συνθήκη Ανδριανούπολης είναι η πιο δοξασμένη από την οποιαδήποτε άλλη συνθήκη που υπογράψαμε ποτέ. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώθηκε με τα μετέπειτα ιστορικά γεγονότα και την ίδια την ύπαρξη της Ελλάδος. Η αιτία της προσφοράς ήταν η συγγένεια των Ρώσων με τους Έλληνες. Και μάλιστα όχι η συγγένεια του αίματος. Η ορθοδοξία, αλφάβητο, κοινή πολιτιστική κωδική. Επέλεξαν την ελληνική πίστη οι Ρώσοι. Είπανε κάποτε το ναι στο Βυζάντιο. Ακριβώς αυτά που είδανε αποσταλμένοι του πρίγκιπα Βλαδιμίρ στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Άνοιξαν την καρδιά τους, την ψυχή τους. Η Θεία Λειτουργία που παρακολουθούσαν τότε τους σκλάβωσε, τους γοήτεψε, τους ανέβασε στον ουρανό, όπως είπανε μετά οι αποσταλμένοι του πρίγκιπα. Μετά τη βάπτιση των Ρώσων, 988... Τον Άγιο Βλαδίμηρο. Από Άγιο Βλαδίμηρο, στο Δνήπηρο ποταμό, είχε μια ξεχωριστή παρουσία στην ιστορία οι Έλληνες στο πολιτισμό της Ρωσίας. Η Ρωσία ολόκληρη τότε, μπορούμε να πούμε, έγινε κύκλος επιρροής του ελληνικού πνεύματος. Το 1472 η Σοφία η Παλαιολογγίνα, αλλά έγινε γυναίκα του μεγάλου δούκα της Μοσχοβίας του Ιωάννου του Τρίτου και φέρνει με 70 άμαξες βιβλία. Έτσι φτάνουν στη Ρωσία τα έργα του Ομήρου, Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και τα έργα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Μέχρι 1237, στην προ-Μογγολική Ρωσία, μόνο 2 Μητροπολίτες της χώρας δεν ήταν Έλληνες. Και αργότερα είχαν αρκετούς αρχιερείς ελληνικής καταγωγής. Το 1685, οι Κεφαλονίτες αδερφοί Λιχούδοι φτάνουν από την πόλη στη Μόσχα και γίνονται οι πρώτοι διδάσκαλοι. Διδάσκαλοι της Σλάβο-Ελλήνο-Λατινικής Ακαδημίας και ιδρύουν το πρώτο ρωσικό τυπογραφείο και γίνονται πρωτεργάτες πνευματικής αναγέννησης της Ρωσίας. 38 ολόκληρα χρόνια μέχρι το θάνατό του ο Άγιος Μάξιμος, ο Γκρεκός, μέχρι 1556 υπηρετούσε με το μεταφραστικό του, συγγραφικό του έργο τη Ρωσία και όπως γράφουνε τώρα οι σύγχρονοι εκδότες των έργων του Μάξιμου του Γκρεκού, στο πρόλογο, η Ορθόδοξη Ελλάδα στο πρόσωπο του Άγιου Μάξιμου παρέδωσε στην Εκκλησία μας, στο λαό μας, μια σημαντική βοήθεια για να επερασπίσουν την πίστη μας, την οποία δεχτήκαμε από τους Έλληνες. Και άλλοι 2 μεγάλοι διαφωτιστές παιδαγωγοί από την Κέρκυρα είχαν μεγάλη επιρροή στην Ρωσία. Ο Ευγένιος ο Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης,
Και μάλιστα αρχαιρετική χειροτονία του Βούλγαρη ήταν κοντά στο Κρεμλίνο, στην οποία παρευρέθηκε η ίδια η αυτοκράτερα, η Εκατερίνη, στο μοναστήρι ελληνικό Αγίου Νικολάου. Το οικόπεδο ήταν δωρεά του Ιβάν του Τρομερού στους Έλληνες μοναχούς από το Άγιο Όρος το 1556. Η μονή αυτή γίνεται κέντρο όλων των Ορθοδόξων της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Στο νότο της Ρωσίας ιδρύουν ειδικά για τους Έλληνες μια νέα Μητρόπολη. Μετά την άλωση, η μετανάστευση των Ελλήνων στη Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα δημιουργία των ελληνικών παρικιών στο νότο της Ρωσίας, στις βόρειες ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στο Κάυκασο. Οι Έλληνες είχαν μια τελείως ξεχωριστή θέση σε σύγκριση με άλλους ξένους στη Ρωσία, με αυξημένα πολλά προνόμια. Η ελληνική μετανάστευση γινόταν σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η Ρώσο-Τουρκική πόλεμη 1768-1774 και η υπογραφή της συνθήκης Κουιτσού-Καναρτζή δημιουργούν ένα νέο ρεύμα μεταναστών Ελλήνων στην Ρωσία, μεγαλύτερο σε όλη την ιστορία των Ρώσο-Ελληνικών σχέσεων. Σύμφωνα με το διάταγμα της αυτοκράτορας Ελισάβετ από το Δεκέμβριο 1751 και η Κατερίνης η Μεγάλης 1763, οι Έλληνες αποκτούν και άλλα προνόμια. Δημιουργούνται ελληνικοί οικισμοί στη Κρυμαία, στη Γιάλτα, Θεοδοσία, Ευπατόρια, στην Οδυσσό, Ταγκάνιο, Νίσνα και άλλες πόλεις. Δηλαδή, οι Έλληνες φτάνουν στα λεγόμενα πάτρια εδάφη, εκεί που οι αρχαίοι πρόγονοί τους έχουν ζήσει και δημιουργήσει. Με εντολή μιας ειδικής διεύθυνσης του Τσάρου, οι τοπικές αρχές βοηθούσαν τους Έλληνες στο ξεκίνημα του εμπορίου και της εμπορικής ναυτιλίας, δηλαδή σε αυτά που ξέρανε πάρα πολύ καλά από την αρχαιότητα οι Έλληνες και στην περίοδο τουρκοκρατίας βοηθούσαν τον Ελληνισμό. Όταν η Ρωσία, επιδιώκοντας την έξοδό της στη Μαύρη Θάλασσα, έρχεται σε σκληρές πολεμικές συγκρούσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η τότε ρωσική κυβέρνηση, αμέσως μετά την αρχή του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου 1787, εκδίδει μια ειδική απόφαση για την παροχή ρωσικής ηθαγένειας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο Έλληνα υπήκοο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ρωσική διπλωματία δικαιολογημένα θεωρεί τους Έλληνες φλογερούς συμμάχους της, αλλά και οι Έλληνες, γνωρίζοντας τις προφητείες για το ξανθόμολο γένος του Βορρά, έβρισκαν πάντα προστασία, καταφεύγοντας ως μετανάστες στη Ρωσία, την οποία την ένιωθαν και αυτοί σύμμαχο και στον απελευθερωτικό αγώνα. Επομένως, τα αισθήματα ήταν αμοιβαία και η βοήθεια αμοιβαία. Τέλος του 18ου αιώνα, μόνο στη Κρυμαία εγκαταστάθηκαν πάνω από 20.000 Έλληνες. Ο τότε Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Ρωσίας, όταν επισκέφθηκε την Κρυμαία, είπε σοφά λόγια. Είμαστε εδώ στα εδάφη που είναι γεμάτα από τα αρχαία ελληνικά αντικείμενα. Αγγεία, αγάλματα και πώς να μην αναπτύξουμε τώρα εδώ μια κλασική ελληνική παιδεία. Έτσι, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανοίγουν στη Κρυμαία και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας, τα κρατικά γυμνάσια, όπου διδάσκεται εκτός από την ελληνική γλώσσα και ελληνική ιστορία. Στα θέματα ανάπτυξης ελληνικής παιδείας, το πρωτορχικό ρόλο έπαιξαν οι ίδιοι οι Έλληνες. Ένας από αυτούς ήταν ο καπνέμπορος Μεσαξούδης, ο οποίος εκλέγεται και δήμαρχος της πόλης Κέρτς, αρχαία Παντικάπιον, στην Κρυμαία. Ο Μεσαξούδης ήταν πρόεδρος και Επιτροπής Κηδεμόνων του Κλασικού Γυμνάσιου της πόλης και Επίτροπος της Ελληνικής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, βραβευμένος με παράσημα της ρωσικής κυβέρνησης. Το 1763, υπό την αιγίδα της αυτοκράτορας της Ρωσίας, ιδρύεται το λεγόμενο Αυτοκρατορικό Ορφανοτροφείο Μόσχας για ορφανά Ελληνόπουλα,
λίγο αργότερα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του πιστωτικού συστήματος της χώρας και όπως αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα για διευκόλυνση του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, η Κατερίνη η Μεγάλη αναβάθμισε το 1770 το Ταμείο του Ορφανοτροφείου, όπου φυλάσσονται χρήματα και τιμαλθή σε τραπεζικό ίδρυμα και το τομείο αυτό μετατράπηκε από τους Έλληνες σε μία από τις σοβαρότερες τράπεζες της Ρωσίας. Γιατί καταλάβαινε πάρα πολύ καλά οι Ρώσοι ότι για να στηρίξουν οι Έλληνες την πατρίδα και τον αγώνα της χρειάζονται εκτός από την ηθική και υλική βοήθεια. Σε πολλές διαθήκες Ελλήνων, επιχειρηματιών, εμπόρων, σε πάρα πολλά έγγραφα που τώρα μεταφράζαμε πρόσφατα με παραγγελία του Συλλόγου Απόφυτων της Δοσημαίας Σχολής Ιωαννίνων, βρήκαμε πάρα πολλές διαθήκες Ελλήνων όπου γίνεται αναφορά για διάθεση κεφαλαίων από το ταμείο αυτό για μορφωτικούς σκοπούς και σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας, συγκεκριμένα της Ηπείρου, και σε γυμνάσια και μορφωτικά ιδρύματα της Ρωσίας. Η Ρωσία με την συνθήκη Κουτσού-Καναρτζή, που υπέγραψε με τη Τουρκία το 1774, εξασφάλισε στους Έλληνες όχι μόνο την ελευθερία του εμπορίου και της ναυτιλίας, αλλά παρουσίασε λαμπρές προοπτικές για την ανάπτυξη του διαμισητικού εμπορίου. Με αυτό ακριβώς είδος εμπορίου ασχολήθηκαν πάρα πολλοί Έλληνες της Ρωσίας και συγκεκριμένα γνωστή οικογένεια Ζωσιμάδων της Μινιάεμ. Από τις δικές τους οικονομικές δυνατότητες, οι Έλληνες έμποροι τότε αρχίζουν και χρηματοδοτούν πάρα πολλές εκδόσεις. Παραδείγματος χάρη στις Ζωσιμάδες στην Ελληνική Βιβλιοθήκη του Κοραή. Βλέποντας λαμπρά παραδείγματα των Ρώσων ευεργετών, έχοντας την σταθερή υποστήριξη των ρωσικών αρχών και της ολόκληρης βέβαια ρωσικής κοινωνίας γενικά, οι Έλληνες κατάφεραν θαυμαστά πράγματα στο κλάδο των εκδόσεων και της παιδείας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο το πνευματικό θησαυρό στο υπόδουλο έθνος. Αρκετοί Έλληνες γίνανε πάμπλουτοι, ανέβηκαν σε ανώτατα κρατικά αξιώματα, ακόμα και αυτοί οι Έλληνες που δεν έγιναν υπήκοοι της Ρωσίας. Για παράδειγμα, η οικογένεια Μελισσίνο, η καταγωγή τους ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Ο Πέτρος Μελισσίνο πήρε μέρος στο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο 1768-74 και αμέσως μετά τον διόρισαν διευθυντή της Σχολής Ευελπίδων της Ρωσίας. Το 1775 στην Πετρούπολη ιδρύουν ελληνικό γυμνάσιο όπου σπούδαζαν 100 Ελληνόπουλα. Αργότερα το γυμνάσιο αυτό το ονόμασαν Σχολή Ξένων Ομόθρησκων Νέων. Οι απόφοιτοι της σχολής αυτής συνεχίζανε τις σπουδές στην ναυτική σχολή και μετά υπηρετούσαν στο πολεμικό ναυτικό. Ξέρουμε πόσος ελληνισμός υπήρχε εκείνη την εποχή, γνωρίζουμε. Ναι. Πού, πόσος... Πόσος ελληνισμός, ναι. Πού, στη Μόσχα? Στην Ρωσία. Στην Κρυμαία. Πόσοι Έλληνες ζούσανε? Ναι, ήταν χιλιάδες. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε τώρα συγκεκριμένα. 50.000, 100.000. Ναι. Ναι, 100.000 πάντως τότε που στην απόγονοι αυτών έμειναν στην Ρωσία μετά την επανάσταση του 17, ήταν περίπου από 600.000 μέχρι 1.000.000. Μάλιστα, μάλιστα. 160 άτομα λοιπόν, απόφοιτοι της σχολής αυτής, έγιναν αξιωματικοί του ρωσικού πολεμικού ναυτικού. Έγιναν καπιταναίοι, διευθυντής άλλων ναυτικών σχολών και διευθυντές στρατιωτικών βάσεων του ρωσικού στόλου. Η διδασκαλία στα γυμνάσια της Πετρούπολης και όχι μόνο εκεί γινόταν σε δύο γλώσσες, ελληνικά και ρώσικα. Ο στρατηγός Μελισσίνο πάντα έλεγε στους Έλληνες μαθητές του: «Δεν μας αρκεί μόνο το επαγγελματικό σας επίπεδο. Θέλουμε να έχετε αρετές πίστη στην καρδιά και
πίστη στην Ελλάδα. Και με αυτό τον τρόπο έμεσα, επίμονα βοηθούσε και πρόσφερε η Ρωσία στην Ελληνική Επανάσταση με την εκπαίδευση Ελληνοπαίδων. Τα αποτελέσματα ήταν λαμπρά. Αλεξιάνο Αντώνιος, αντινάβαρχος, 1749, πήρε δραστήριο μέρος στη μάχη του Ναβαρίνο και στη μάχη του Ρωσικού Στόλου κατά των Τούρκων στο Τσεσμέ, πολεμούσε μαζί με το κόμι Ορλόφ. Θα αναφέρουμε ονόματα των πλοιάρχων, των πολεμικών πλοίων του Ρωσικού Στόλου. Το πλοίο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Γεώργιος Παπαγεωργίου. Το πλοίο η Φλόρα, Χρύσανθος Μεταξάς. Το πλοίο Μαρία, Δημήτρης Παπαχρίστου κλπ. Κλπ. Βεργόπουλος Εμμανουήλ, διευθυντής του στρατιωτικού επιτελείου του πολεμικού στόλου της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Γκαλαβίν Θεόδωρος. Γκαλαβίν είναι μεταφρασμένο στα ρωσικά επίθετο κεφαλάς. Ένας από τους ιδρυτής γενικά του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας ακόμα από την εποχή του Πέτρου το Μεγάλο. Και το 1699 πρώτος στη Ρωσία βραβεύεται με το νέο τότε μεγαλύτερο παράσημο της Ρωσίας Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Ο Κουμάνης, ο Νικόλαος, ναύαρχος του ρωσικού πολεμικού στόλου γεννημένος στην Κρήτη 1730 πήρε μέρος στην ναυμαχία του ρωσικού στόλου κατά των Τούρκων στο Τσεσμέ και έχει βραβευτεί για αυτή τη μάχη με χρυσό σπαθί Ανδρίας. Η ίδια αυτοκράτορα η Κατερίνη, η Μεγάλη, τον βράβευσε με το παράσημο του Αγίου Βλαδιμίρ. Και μιλούσε αυτός ο άνθρωπος 7 γλώσσες. Ο γιος του Μιχαήλ, μέχρι 1816, διεύθυνε το στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Κωνσταντίνος Πατμιώτης, αντινάβαρχος, 1829, ηρωικά πολεμούσε στη Δούναβη. Μιχαήλ Μαγκανάρης, ναύαρχος, πήρε μέρος στη μάχη κατά του τουρκικού στόλου στη Βάρνα. Και ο περίφημος Λάμπρος Κατσόνης, 35 ολόκληρα χρόνια υπηρετούσε τη Ρωσία από το 1770 και ήρωας ήταν και Ελλάδος και Ρωσίας. Πήρε μέρος στο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο 1768-74 και για πρώτη και στην πρώτη εκστρατεία του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Και εδώ πρέπει, να σημειώσουμε ότι μετά τα ορλοφικά, επειδή οι Τούρκοι τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, διέφυγε στην Ρωσία, συγκεκριμένα στην Κρυμαία, και η Εκατερίνη Μεγάλη του χορήγησε μία έκταση, την οποία, επειδή καταγόταν από τη Λιβαδιά, την ονόμασε Λεβάδια. Ήτανε Λεβάδια. Και τώρα είναι το Λευκό Παλάτι, όπου το 1945, το Φεβρουάριο, έγινε η συνδιάσκεψη της ειρήνης, έτυχε να το επισκεφτώ, και υπάρχει εκεί στο Λευκό Παλάτι, το οποίο ήταν το κτήμα Λεβάδια του Κατσόνη, όπου μοιράσαν τον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Στάλιν, ο Τσόρτσιλ και ο Ρούσβελτ. Και εκεί υπάρχουν και έρηνα ομοιώματα αυτών. Εκεί τώρα είναι μουσείο. Και έχει μείνει το παλάτι όπως είναι, όπως έγινε η συνδιάσκεψη του Φεβρουαρίου του 1945. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι. Και πρώτη φορά πάτησε στο ρωσικό πολεμικό πλοίο του ναυάρχου Σπυριντόνοφ αυτός, δηλώνοντας ότι θέλω με τους Ρώσους αδερφούς να πολεμήσω τους Τούρκους. Και αυτή την επιθυμία του εκπλήρωσε. Ο Ιάννης ο Καποδίστριας, ως υφυπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση και την άσκηση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Και κάποια στιγμή είπε στο τσάρο, «Οι Έλληνες πιστεύουν σε μένα και θα με παρακαλούν να τους βοηθήσω. Και θα τους βοηθήσω. Δεν θα γίνω ποτέ ξένος για την Ελλάδα». Λίγο μετά της ναυμαχίας Ναβαρίνου, 1827, ο Καποδίστριος φτάνει στην Αίγινα. Πριν το ιστορικό γεγονός όμως αυτό, υπήρχε όμως ο Οδυσσός, όπου 1814 ιδρύεται φιλική εταιρεία από το Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλοφ. Το Μάρτιο 1921, ένας από τους ηγέτες της φιλικής εταιρείας, ο στρατηγός του ρωσικού στρατού, ο Αλεξάνδρος Εψηλάντης, ξεκινάει στη Μολδαβία την εξέγερση κατά των Τούρκων και λίγο αργότερα
στην ίδια την Ελλάδα και στα νησιά, αρχίζει ο μεγάλος αγώνας. Κύριε Νικολάου, βρήκα τις φωτογραφίες από το Λευκό Παλάτι. Εδώ είναι η αίθουσα της συνδιάσκεψης. Ναι. Εδώ είναι η Πράβδα της εποχής, Φεβρουάριο του 1945, με τους τρεις ηγέτες. Μάλιστα. Αυθεντικές φωτογραφίες που είναι στο μουσείο από το Παλάτι. Της Κρυμαίας. Το Τζάκ, της Κρυμαίας, ναι. Ναι, ακριβώς, ναι, αυτά. Αυτά υπάρχουν τώρα. Ωραία. Όταν το 1825 η κατάσταση του αγώνα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη, η Ρωσία τότε προχωρεί γρήγορα στη συνεργασία με την Αγγλία και Γαλλία και υπογράφουν τελικά το 1826 το πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης πρώτα και 27 το πρωτόκολλο του Λονδίνου, όπου κανονίστηκε η δράση των συμμάχων κατά της Τουρκίας. Στη Μεσόγειο κατευθύνεται ο Ενωμένος Στόλος Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας, απευθυνόμενος τότε στους ναυτικούς του, ο τσάρος, Νικόλαος ο πρώτος, είπε χαρακτηριστικά, «Ελπίζω ότι εάν γίνουν κάποιες στρατιωτικές ενέργειες, εσείς θα αντιδράσετε στον αντίπαλο έτσι όπως συνηθίζουν να αντιδρούν οι Ρώσοι». Η ναυμαχία έγινε. Ο Καπαδίστριας αργότερα, βρισκόμενος στην Ελλάδα πια, έγραφε μια επιστολή πάρα πολύ ωραία στο Ρώσο Ναύαρχο Χέιδεν, ο οποίος ηρωικά πολέμησε στο Ναβαρίνο, όπου εξέφρασε στο πρόσωπό του την ευγνωμοσύνη σε όλους τους Ρώσους ναυτικούς για την υπηρεσία που προσφέρανε στην Ελλάδα. Ποιος ήταν το συσνάτητο. Μετά τη μάχη του Ναβαρίνου ακολουθεί, όπως ξέρουμε, Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος, 1828-29. Η Τουρκία τότε κάλεσε όλους τους μουσουλμάνους στον Ιερό Πόλεμο κατά της Ρωσίας. Οι Τούρκοι κλείσανε τα στενά για τα ρωσικά πλοία, από τα οποία ήταν και ελληνικά πλοία με ρωσική σημαία, και με βία ξεφορτώνανε όλα τα εμπορεύματα που μεταφέρανε. Στις 14 Απριλίου 1828 η Ρωσία κήρυξε πόλεμο κατά της Τουρκίας. Τελικά, ο ρωσικός στρατός φτάνει, κατεβαίνει στα Βαλκάνια, προχωρεί πια προς την πόλη και 1829, φοβούμενοι από την νικηφόρα πορεία των Ρώσων, οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι μπορούν να χάσουν τα πάντα, ακόμη και την πόλη. Υποχωρούν και ακούν τις συμβουλές των Άγγλων να ζητήσουν τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη. Έτσι υπογράφεται η συνθήκη Ανδριανόπουλος και σε 5 μήνες μετά, χάρη στις διαπραγματεύσεις, οι αντιπρόσωποι Ρωσίας, Αγγλίας και Γαλλίας υπογράφουν στις 3 Φεβρουαρίου 1830 το πρωτόκολλο γνωστό, το Λονδίνο, όπως είπαμε στην αρχή. Θα ήθελα στα πλαίσια της εισήγησης μου να αναφέρω και το ρωσικό φιλελληνισμό. Οι Ρώσοι λογοτέχνες και ποιητές και συγγραφείς, οι οποίοι με τα έργα τους βάλανε και αυτοί ένα λιθάρι στο μεγάλο και θαυμαστό οικοδόμημα της ελλήνο-ρωσικής συνεργασίας και φιλίας και ηθικά στήριζαν την ελληνική επανάσταση. Ήξεραν καλά οι Ρώσοι φιλέλληνες από την ιστορία του αγώνα ότι οι Έλληνες με χαμηλωμένα τα μάτια από τον πόνο κοίταζαν προς τη γη τους και αναλάμβαιναν μια ιστορική αποστολή, να αλλάξουν την σκλαβιά με την ελευθερία. Ο αγώνας των Ελλήνων, τον αγώνα αυτό, υμνούσαν πάρα πολλοί Έλληνες, φιλέλληνες ποιητές. Ο εθνικός ποιητής Ρωσίας Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Θεόδωρος Γκλίνκα, Γκριγόριεφ, Ριλέιεφ, Βενιβίτινοφ και άλλοι πολλοί. Ένας από τους γνωστούς Ρώσους ποιητές ήταν Βασίλειος Κάπνιστ, με καταγωγή από τη Ζάκυνθο, στη Ρωσία εγκαταστημένη η πρόγονή του από το 18ο αιώνα. Το 1821, στο ποίημά του «Έκκληση για βοήθεια στην Ελλάδα» γράφει «Η Ελλάδα, που άλλο δεν αντέχει, έφτασε ως τα άκρα η αγανάκτηση. Το σπαθί ξεγύμνωσε επανάσταση. Ο Σταυρός την ευλογεί, την προστατεύει. Το δρόμο των ενδόξων προγόνων πιστά ακολουθεί και βαδίζει μπροστά». Και συνεχίζει. «Αυτή τη μεγάλη απόφαση πήρες, το ζυγό τεινάζω, υπέφτω, είπες. Και τα γενναία τέκνα σου κάλεσες, ελευθερία ή θάνατος, παιδιά μου. Οι θάλασσες τη σημαία σας ξέρουν καλά.
εκεί που οι γενναίοι πρόγονοί σας έπνιξαν αμέτρητα καράβια περσικά. Ένας άλλος μεγάλος φιλέλληνας της Ρωσίας, ο ποιητής Φιόδορ Γκλίνκα, ήταν αξιωματικός του ρωσικού στρατού. Ο ίδιος ονειρευόταν να κατέβει στην Ελλάδα μαζί με τους φίλους του να πολεμήσει τους Τούρκους. Δεν έγινε αυτή η αποστολή, όμως έγραψε ένα θαυμάσιο ποίημα το 1821 που ονόμασε «Το Θούριο των Ελλήνων». Θα παρακαλέσω τώρα την Αλεξάνδρα να μας διαβάσει ένα απόσπασμα από αυτό το ποίημα του Θεόδωρου Γκλίνκα. Επαναλαμβάνω, δείτε, ήταν επαγγελματίας ποιητής. Ήταν αξιωματικός και μάλιστα από ανώτερα στρώματα του στρατού. Καρδιά, την αρχαία δόξα τα καρδιά. Ο λαός δεήσεις αναπέμπει. Κατά η σκλαβιά, ζήτω ηλευθερία. Ακόμα πάνω από τη Σαλαμία και τις νίκες και τις δόξας η φλόγα. Ακόμα λάμπου τα λάφυρα του Μαραθώνα, ο χρόνος δεν θα τα σβήσει ποτέ. Ο νους μας πηγαίνει στα παλιά, γι' αυτά συνεχώς με θαυμασμό μιλούμε, στις συζητήσεις που κάνουμε κρυφά, τους ενδόξους προγόνους ιστορούμε. Μήνος, Λυκούργος, Σόλων, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής, Αριστίδης, όλοι από τον τάφο τους φωνάζουν, ο λαός δεν θέλει πια σκλαβιά. Λευτεριά την Ελλάδα. Λευτεριά. Και το 1829 γράφει ο εθνικός ποιητής της Ρωσίας «Σηκώσω ο Ελλάδα και τον αγώνα στήσε και δείξε την αντρία των παλικαριών σου και εκείνη την παλιά σου τη μανία λύση του Ολύμπου και την Πίνδο και των Θερμοπυλών σου». Ευχαριστούμε θερμά, Αλεξάνδρα. Μας συγκίνησες όλους. Θυμίζω ότι η Αλεξάνδρα είναι φοιτήτρια ιατρικής, κάνει το διδακτορικό της, είναι Ρωσίδα και κατέχει την ελληνική γλώσσα, τολμώ να πω, πολύ καλύτερα από πάρα πολλούς συνέλληνες. Και φέρνει και το μικρό της αδερφό που σήμερα γιορτάζει, τον Ανδρέα. Πόσο χρονών είναι, 8 χρονών? 8 χρονών, που και αυτός τώρα συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας, η κόρη δύο γιατρών, η μαμά της είναι γιατρός και ο πατέρας γιατρός, η Αλεξάνδρα γιατρός, ο Ανδρέας μαθητής του ελληνικού σχολείου. Όπως έγραφε ένας Ρώσος φιλέλληνες τότε, η μέρα της λευτεριάς ήρθε. Θαυμάσια επιτέλησαν οι Έλληνες την αποστολή τους, πανηγύριζε η Ελλάδα, πανηγύριζαν οι φιλέλληνες Ρώσοι, πανηγύριζαν οι φιλέλληνες Ευρωπαίοι. Όλη η μορφωμένη Ρωσία το 1821 ήξερε το ποίημα του φίλου του εθνικού ποιητή της Ρωσίας, του ποιητή Κιουχελμπέκερ. Οι Έλληνες, ο φίλοι, μας καλούν. Πού είναι τα φτερά να φύγουμε εκεί πέρα? Βουνά, ποτάμια, πόλεις να χαθούν, να φτάσουμε πρωτήν οδύση ημέρα. Παρόλα που οι συνθήκες δεν άφηναν βέβαια σωματικά να βρεθούν στην Ελλάδα πάρα πολύ οι Ρώσοι θελοντές, φιλέλληνες, με τη ψυχή, με την καρδιά τους ήταν εκεί. Και μέσα στη Ρωσία μένανε και κάνανε εράνους. Μαζεύανε μαζί με τους Έλληνες της Ρωσίας χρήματα για την Επανάσταση. Κάνανε βραδιές. Αλλά πριν ξεκινήσουν τον έρανο, απαγγέλανε μαζί όλοι. Ο Χριστός θα τους βοηθήσει. Η μνήμη των Αγίων θα τους σκέπει. Αυτός που βασιλείς έχει γκρεμίσει και δόξα και τιμή πάσα του πρέπει, αίτητος και πάλι θα νικήσει. Ετοιμαζόμαστε και εμείς στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, Ελληνικής Κοινότητας Μόσχας, από που και μιλάμε τώρα σε εσάς σήμερα για αυτό το σημαντικό και συγκινητικό για όλους μας θέμα, να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Θυμόμαστε τους ήρωες του αθάνατου 21, τους Ρώσους στρατιώτες και αξιωματικούς που ηρωικά πέσανε στις μάχες των Ρωσοτουρκικών πολέμων, στη Ξηρά και στη θάλασσα, τους Ρώσους φιλέλληνες και τους Έλληνες της Ρωσίας που προσφέρανε την υλική και ηθική βοήθεια στον αγώνα αυτό. Αιώνια τους η μνήμη. Και όταν εμείς πριν αρχίσουμε το σχολικό έτος πήγαμε όλοι μαζί
Сейчас нужно показать монастырь. Какой? Следующий. Στην ιστορική μονή της Μόσχας, Ντονσκόη, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Ελλήνων ευεργητών, των Ζωσιμάδων, Ριζάριδων, Χατζικώστα, Μπούμπα, Καπλάνη. Όλοι αυτοί ήταν έμποροι και εκδότες, συγγραφείς, δάσκαλοι, γιατροί. Και ευεργέτες. Ναι. Και ευεργέτες. Ευεργέτες του γένους. Έτσι. Δεν έχουν στη Μόσχα όμως κανένα να τους ανάψει ένα κεράκι. Αυτό ξέραμε όταν πήγαμε εκεί τότε, παλιά, πριν πολλά χρόνια. Να τους κάνει ένα τρισάγιο. Και έτσι αποφασίσαμε στο σχολείο μας να υιοθετήσουμε αυτούς τους τάφους. Και με την ελληνική πρεσβεία πηγαίνουμε στην Εθνική Γιορτή 25 Μαρτίου και στα Ψυχοσάββατα με τον πρέσβη πρόπερση, με τον πρέσβη της Ελλάδος, και κάνουμε μνημόσυνο μαζί με τους πατέρες της μονής αυτής την Πανηχίδα. Αυτούς τους μη Αγίους, αλλά πραγματικά Αγίους Έλληνες, βρήκατε εδώ, μας είπαν οι πατέρες. Βρήκατε και θα τους μνημονεύουμε τώρα στη Μόσχα. Και μία μαθήτρια, μάλιστα, που ήταν μαζί μας αυτή την Πανηχίδα, έγραψε μια επιστολή που την στείλαμε στο περιοδικό Η Δράση μας, στην Αθήνα. Και έγραψε τα εξής συγκινητικά λόγια. Θέλουμε να ξέρουν οι συμπατριώτες αυτών θα μένουν στη Μόσχα Ελλήνων ευεργετών που υπηρετούσαν τον άνθρωπο και την πατρίδα τους ήμια, βοηθούσαν και με τα χρήματα αλλά και με τις προσευχές τους, ότι βρέθηκαν τώρα στη Ρωσία οι συγγενείς των υπηρωτών ευεργετών της πατρίδας τους. Γίναμε εμείς μαθητές του ελληνικού σχολείου τώρα κατά κάποιο τρόπο όλοι υπηρωτάκια, όλοι Ελληνόπονα, ανεξάρτητα τι εθνικότητα έχουμε, γιατί έχουμε και Αρμένιδες και Ρώσους και ελληνικής καταγωγής παιδιά. Και όταν κάνουμε στα ρωσικά δημόσια σχολεία, όπου μαθαίνουν ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, γιορτές αφιερωμένες στην ελληνική επανάσταση, θυμόμαστε πάντα τα προφητικά λόγια του ποιητή Κιουχελμπέκερ, το ποίημά του «Η προφητεία», γραμμένο το 1822. Με αυτό το ποίημα θα ήθελα και εγώ να τελειώσω την εισήγησή μου. Θα τον πω βίντεο. «Και να σου Ελλάδα από το σκοτάδι, νεκρή και τα δεσμά έχει τσακίσει, προβάλλει αναστημένη από τον Άδη, με το σπαθί που θα την εξαγνήσει. Στις μάχες και τον αγώνα του Λιβάδι, χορό και πανηγύρι έχει στήσει. Το θάνατο με θάνατο πατώντας, θα λάμψει, ζωντανή, θεγκοβολώντας». Και θα ακούσετε τώρα από τη χοροδία των παιδιών του ελληνικού σχολείου «Ύμνο στην ελευθερία» του Διονύσιου Σολομού, που ψάλναμε εμείς όταν πήγαμε στην Ελλάδα με πρόσκληση του Μητροπολίτη τότε της Άρτας Ιγνατίου και επισκεφτήκαμε μετά και την Ζάκυνθο.
πόσο μοιάζουμε με εσάς. Είδαμε τη συγκίνησή σας στο πρόσωπό σας, κυρία Νικολάου, βλέποντας τα παιδιά σας να τραγουδούν ελληνικά, αλλά και η δικιά μας δεν είναι μικρότερη, να βλέπουμε αδέλφια από τη Ρωσία, τα οποία μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, ξέρουν την ιστορία μας, αγαπούν τη χώρα μας και πραγματικά μας τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε για το έργο το οποίο προσφέρετε. Έχουμε αρκετά μηνύματα για θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Ναταλία Νικολάου. Να ξέρετε ότι εκτιμούμε το έργο σας, το οποίο κάνετε εκεί. Είμαστε συγκινησμένοι. Πραγματικά μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις από το κοινό το οποίο μας παρακολουθεί. Εγώ απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι η Επανάσταση, ή μάλλον η Φιλική Εταιρεία, ξεκίνησε το 1814, όχι από το Παρίσι, από τη Βιέννη, από οπουδήποτε αλλού στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά από την Οδυσσό. Και γιατί αυτό? Γιατί πολλοί Έλληνες θεωρούσαν λόγω της Ορθοδοξίας την Ρωσία ως δεύτερη πατρίδα της. Και όπως είπατε και εσείς, πάρα πολλοί είχαν πάει στην Οδυσσό, που ήταν κέντρο εμπορίου. Και έτσι λοιπόν το 1814 συστήθηκε η Φιλική Εταιρεία. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες. Εδώ βλέπουμε, μισό λεπτάκι, εδώ είναι στο Ιάσιο, το 22 Φεβρουαρίου του 1822, όπου ευλογήθηκαν τα όπλα ένα μήνα πριν ξεκινήσει η Επανάσταση. Και ευλόγησε τότε ο Μητροπολίτης, ο Βενιαμίν Κωστάκη, τον πρίγκιπα τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Είναι εδώ, στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδος, τώρα βέβαια είναι ανακαινισμένο, 200 χρόνια πριν. Εδώ είναι το μείωμα της τρίχρωμης σημαίας με το Σταυρό και το Φίνεκα, την οποία εκεί στο μοναστήρι των Τριών Αρχών ύψωσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο Ιάσιο ένα μήνα πριν την Επανάσταση, και το καριοφύλι και η ελληνική σημαία. Λέγαμε λοιπόν ότι οι φιλικοί, οι έμποροι που κάναν τη Φιλική Εταιρεία, διέδιδαν ότι η αόρατος αρχή της οργάνωσης ήταν ο ίδιος ο Τσάρος. Και στη συνέχεια έκαναν πρόταση στον Καποδίστρια, που ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρου, από το 1815, και όταν αυτός αρνήθηκε, ο Καποδίστριας, τότε πρόσφεραν την ηγεσία της Φιλικής στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, που ήταν αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και υπασπιστής του ίδιου του Τσάρου, και ο οποίος με ενθουσιασμό αποδέχτηκε να οδηγήσει την ελληνική επανάσταση. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, τα οποία μου επιτρέψετε να τους αναφέρω, ότι οι σημαντικότεροι ήρωες του 1821 ήταν ρωσόφωλοι, με πρώτο το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Από το 1806 οι Κολοκοτρωνέοι έδειξαν το δεσμό που ήθελαν να έχουν με τη Ρωσία όταν θα πολεμούσαν με τους Οθωμανούς, καθώς ύψωσαν σαν σημαία το Σταυρό του Αγίου Ανδρέα, γαλάζιο σταυρός σε λευκό φόντο. Είναι αυτός ο σταυρός που δείξαμε προηγουμένως. Αυτή η σημαία, ο σταυρός με το λευκό φόντο, ήταν έμβλημα του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας. Και να σημειωθεί ότι ο πατέρας του Κολοκοτρώνη είχε συμμετάσχει στην επανάσταση των Ορλοφικών και σκοτώθηκε με δύο αδέλφια του από τους Τούρκους. Το όνομα Θεόδωρος το πήρε ο γιος του προς τιμή του Ρώσου αξιωματικού Θεόδωρου Ορλόφ. Μετά την εξαρτησία της Ελλάδος, ο γέρος του Μοριά έγινε μέλος του Ρώσικου κόμματος, το οποίο μάλιστα για ένα διάστημα ηγήθηκε ο γιος του, ο γενναίος Κολοκοτρώνης. Έχουμε μια ερώτηση. Γιατί αρνήθηκε ο Καποδίστριας την πρόταση να ηγηθεί της Φιλικής Εταιρείας, κυρία Νικολάου? Και συνεχίζουμε. Αρνήθηκε γιατί ήταν πάρα πολύ υψηλή θέση του στη πολιτική. Σαν υπουργός εξωτερικών. Υπουργός εξωτερικών, mm-hmm. Και θα μπορούσε αυτό, οι φήμες δηλαδή, ότι κατέχει τόσο ψηλή, δηλαδή ήταν δεξί χέρι του Τσάρου. Mm-hmm. Χωρίς τον Καποδίστρια δεν γινόταν να λυθεί κανένα σοβαρό ζήτημα στην κυβέρνηση του Τσάρου. Και έτσι να είναι και σε αυτή τη θέση, θεώρησε ως διπλωμάτης ότι θα είναι λάθος. Θα μπορούσε να προσφέρει αφανώς, ναι, στην εθνική υπόθεση, στον αγώνα. Όπως και το έπραξε το 1827. Ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
Τα χρήματα για να ξεκινήσει η Επανάσταση βρέθηκαν από τους Έλληνες καραβοκύριδες, οι οποίοι μέσα σε λίγες δεκαετίες είχαν πλουτίσει, όπως είπατε, λόγω της ευνοϊκής συνθήκης του Κιουτσού Καϊναρτζή. Λίγο χαμηλώστε τον ήχο για να μην μικροφωνίζει, κυρία Νικολάου. Τον ήχο σας χαμηλώστε τον λίγο. Με την υπογραφή της συνθήκης, κατοχυρώθηκε νομικά το δικαίωμα της χρήσης της ρώσικης σημαίας από Έλληνες πλειοκτήτες, καθώς και ναυπήγηση πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος. Όσοι Έλληνες ύψωναν τότε τη ρώσικη σημαία στα καράβια τους, έπαιρναν χορήγηση άδειας επιτιδεύματος από τη διοικητή της Οδυσσού. Με αυτόν τον τρόπο, ο εμπορικός στόλος των Ελλήνων αναπτύχθηκε εντυπωσιακά. Το ίδιο και τα κέρδη τους. Παράδειγμα, Ελληνίδας πλειοκτήτριας που είχε στενή σχέση μαζί με τους Ρώσους και πρωταγωνίστες στην Επανάσταση δεν είναι άλλη παρά η Μπουμπουλίνα. Η περιουσία της διασώθηκε μάλιστα με μεσολάβηση των Τούρκων της πόλης, του Ρώσου πρέσβη Στρογκανόφ. Ο άντρας της Μπουμπουλίνας, που δολοφονήθηκε από πειρατές, είχε βοηθήσει τους Ρώσους σε ναυμαχία εναντίον των Τούρκων. Οι Ρώσοι τίμησαν την Μπουμπουλίνα μετά το θάνατό της σαν ναύαρχο του ρωσικού ναυτικού. Είναι μοναδικός τίτλος για γυναίκα, μέχρι και τώρα. Οι συχνές νίκες των Ρώσων επί των Τούρκων είχαν αποδυναμώσει τόσο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ώστε οι Έλληνες να ελπίζουν πως θα μπορούσαν και αυτοί να τα καταφέρουν εναντίον της. Με τη συνθήκη Κιουτσούκου Καϊναρτζή, όπως προείπατε, οι Ρώσοι είχαν καταφέρει να γίνουν αυτόνομες η Μολδαβία και η Βλαχία, τις οποίες έκτοτε κυβερνούσαν Έλληνες φαναριώτες που ήταν ρωσόφουλοι. Και έτσι λοιπόν η Μολδαβία και η Βλαχία, με το ημιαυτόνομο καθεστώς, βοηθούσαν και τον εθνικό αγώνα. Και όχι μόνο στο 1821, αλλά όπως μας λέγανε παλαιότερα φίλοι μας Ρουμάνοι, τα 400 χρόνια της σκλαβιάς ή 500 χρόνια στη Μακεδονία. Επειδή η Μολδαβία και είχαν αυτό το μη αυτόνομο καθεστώς, θεώρησαν σαν χρέος να κρατήσουν και να υπερασπίσουν το Βυζάντιο. Βοηθήσαν πάρα πολλά μοναστήρια του Αγίου Όρους, πάρα πολλά πατριαρχία, αυτές οι μη αυτόνομες ηγεμονίες. Δίνανε άσπρα στους Τούρκους και έτσι είχαν αυτό το καθεστώς. Και με το εμπόριο βοηθούσαν την Ελλάδα. Και να τελειώσω λέγοντας ότι όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση το 1821, συνεδρίαζαν οι κυβερνήσεις των χωρών της Ιεράς Συμμαχίας στο Λάιμπεχ, είναι η σημερινή Λουμπλιάνα, στη Σλοβενία. Τότε ο εχθρός του ελληνισμού, ο γνωστός Μέτερνιχ, πρότεινε στους συνέδρους να στείλουν στρατό οι χώρες προκειμένου να βοηθήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να συντρίψει την Επανάσταση και πρότεινε μάλιστα και τη σφαγή των Ελλήνων για παραδειγματισμό. Ο Καποδίστριας, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών, κατάφερε της Ρωσίας, κατάφερε να περάσει η πρόταση του παντοδύναμου Μέτερνιχ και να κρατήσει ουδετερότητα η Ιερά Συμμαχία, παρότι ο ιδρυτικός της στόχος ήταν να καταπνίγει κάθε επανάσταση στην Ευρώπη. Η επιχειρηματολογία που αποστόμωσε τον Μέτερνιχ ήταν πως θα ήταν φρικτό τα χριστιανικά ευρωπαϊκά στρατεύματα να χτυπήσουν χριστιανούς και να τους υποτάξουν στους μουσουλμάνους. Ο Καποδίστριας τότε, με τη συγκατάθεση του Τσάρου που παυρισκόταν στο συνέδριο, ουσιαστικά έσωσε την Ελληνική Επανάσταση και τον Ελληνισμό από μια μεγάλη συμφορά. Αυτά συμπληρωματικά και επικουρικά, κυρία Νικολάου. Δεν έχετε ήχο, δεν έχετε ήχο. Ωραία. Πολύ ωραία, γιατί ακριβώς αυτά συμπληρώνουν που δεν είπαμε εμείς. Και είναι ωραίο συμπλήρωμα, ακριβώς για το Καποδίστρια. Αλλά έπρεπε να μιλήσω περισσότερα, άξιζε. Αλλά... Έτσι. Και ένα τελευταίο να συμπληρώσω για να δώσουμε το λόγο στο κοινό, ότι η ανεξαρτησία, όπως προείπατε, της Ελλάδος οφείλεται στη συνθήκη της Ανδριανούπολης. Καθώς ο Σουλτάνος, ενώ είχε συμφωνήσει μετά τον Αβαρίνο για αυτονομία της Ελλάδος, ύστερα πήρε πίσω τις υποσχέσεις. Σύνηθες τουρκική τακτική. Έκλεισε μάλιστα τα Δαρδανέλια για τα ρώσικα πλοία, επειδή εξοργίστηκε με τη συμμετοχή του ρώσικου στόλου στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Ο διαπρεπής όμως Άγγλος πολιτικός William Gladstone αναγνώρισε, παρότι αυτό έδινε πόντο στη Ρωσία, ότι η συνθήκη της Ανδριανούπολης υπήρξε το διεθνές συμβόλαιο της πολιτικής υπόστασης και αυτοτέλειας του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν είναι. Και ξέρετε, στην Ελλάδα είναι άγνωστη η συμμετοχή της Ρωσίας στον αγώνα. Γνωρίζουμε για τη φιλική ιστορία, οι τρεις έμποροι, αλλά όπως μας αναπτύξατε πάρα πολύ καλά από τους χιλιάδες Έλληνες και από τον ζώσα ελληνισμό εκεί, οργανώσανε και
καταφέραμε αυτό το θαύμα. Ναι, και το βασικό αυτό που είπα, ότι υπήρχε πνεύμα υποστήριξης, φιλικό πνεύμα, τους αγκάλιαζαν οι Ρώσοι σαν αδερφούς. Ήταν συγκινητικά πράγματα που προσφέρανε οι Ρώσοι φιλέλληνες πάρα πολλά και στο ελληνισμό, μέσα στη Ρωσία, αλλά και με διάφορους τρόπους να βοηθηθεί και, και η ελληνική επανάσταση. Εδώ είναι το σήμα της φιλικής εταιρείας. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λένε για το ξανθό γένος, το οποίο θα μας βοηθήσει, πάρα πολλοί το αμφισβητούν. Ποια είναι η δικιά σας γνώμη? Ναι, είναι όπως νομίζει και όπως φαντάζεται κανείς. Άλλοι λένε ότι εννοούσαν άλλους, αλλά το ξανθόμαλο... Το ξανθό γένος. Το ξανθό γένος. Ναι. Είναι η Μεγάλη Ρωσία που ήταν πάντα φιλική και πάντα στο πλευρό των Ελλήνων με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι κάθε κράτος υποστηρίζει στεναρά τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Και ενώ θέλουμε να ελπίζουμε και να πιστεύουμε ότι η Ρωσία θα σταθεί στο πλευρό μας, βλέπω τα τελευταία χρόνια, εν ώψη των εμπορικών συμφωνιών με την Τουρκία, πυρηνικά εργοστάσια, εξοπλισμοί, στηρίζει απροκάλυπτα την Ρωσία και αυτό μας έχει στεναχωρήσει. Ναι, ναι, και εμείς τι θα λέγατε. Και οι Έλληνες και οι Ρώσοι, οι φιλέλληνες και γενικά οι Ορθόδοξοι, και αυτό έτσι προβληματιζόμαστε και στεναχωριόμαστε, αλλά ελπίζουμε ότι έχει κάποιο άλλο σκοπό αυτή η γραμμή, προσανατολίζεται σε θετικά για την Ελλάδα σημεία. Έτσι νομίζουμε ότι αυτό είναι το προστάδιο κάποιων άλλων θετικών εξελίξεων. Ένα άλλο μήνυμα που βλέπω, το Ρίγα Φεραίο στη Βιέννη τον φυλακίσανε και τον στείλαν μετά στο Βελιγράδι, όπου τον σκοτώσανε στον πύργο εκεί του Βελιγραδίου. Γι' αυτό και ρίζωσε η ελληνική επανάσταση στην Οδυσσό. Γιατί ήταν πολύ πιο ελεύθερο και πολύ πιο φιλικό το έδαφος για να μπορέσει να ριζώσει. Ναι, ναι. Γιατί αυτό που σας έλεγα για την εκπαίδευση και διδασκαλία ελληνικής ιστορίας, όταν τον Ρίγα Φεραίο ρωτούσαν από πού είσαστε, η αστυνομική, η αυστριακή, και απάντησε ότι είναι Έλληνας από την Ελλάδα, ο αστυνομικός το έδειξε χάρτη της Ευρώπης και λέει «τέτοια χώρα δεν υπάρχει». Ποτέ τέτοιο πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει με τους Ρώσους, γιατί όλοι ξέρανε από απλούς ακόμα ανθρώπους ότι υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει, αλλά προσωρινά έχει αυτό το δύσκολο, αυτή τη δύσκολη περίοδο στην ιστορία και θα νικήσει. Αυτό ξέρανε όλοι, ότι θα απελευθερωθούν οι Έλληνες. Και είναι συγκινητικό αυτό που αναφέρατε, στην Κριμαία όλα τα παραθαλάσσια έχουν ελληνικά ονόματα. Από τη Σεβαστόπολη μέχρι τον πύργο, το Φάρο. Υπάρχει και το Χρυσό Μελόδαρο. Στη Σεβαστούπολη, στη Βόρειο Κάυκασο, και τώρα υπάρχουν πάρα πολλά εκεί σχολεία ελληνικά και στις νότιες περιοχές μαθαίνουν ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και υπάρχει κέντρο ελληνικού πολιτισμού στο νότο της Ρωσίας, κοντά στην πόλη Κρασνοντάρ, και τώρα είχαμε διαγωνισμό ελληνικής ποίησης λόγω της χρονιάς ελληνικής γλώσσας στη Ρωσία. Και πήρε μέρος και το σχολείο μας σε αυτό το διαγωνισμό. Και πρώτη θέση είναι διαγωνισμό... πήρε μέρος και η Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, όπου με διδάσκεται ρώσικη γλώσσα. Ελληνικά διδάσκονται και σε άλλες πόλεις εκτός από τη Μόσχα? Ναι, αυτό λέω. Όπως είπατε, ναι. Κέρδισε Πανεπιστήμιο του Κουμπάν, δηλαδή Νότια Ρωσία, εκεί που είναι συμπαγής ελληνική πληθυσμοί, υπάρχει έδρα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, και σε αυτό το διαγωνισμό που ήταν πέμπτη, προχτές, κέρδισε αυτό το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ρωσίας. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ, δηλαδή, ευχάριστο. Εμείς παρακολουθούσαμε εξ αποστάσεως
το διαγωνισμό αυτό, πήραν μέρος και στην Εξεταστική Επιτροπή Πρέσβης της Ελλάδος, πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πάρα πολλοί συγγραφείς, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, και έτσι παρακολουθήσαμε. Δηλαδή μας δώσανε μεγάλη χαρά τα παιδιά φοιτητές. Πολύ ωραία. Να ενημερώσω τους φίλους μας ότι την κυρία Νικολάου την γνωρίσαμε το 2017 και μας έκανε την μεγάλη την τιμή και τη χαρά να έρθει το Δεκέμβριο του 2017 από τη Μόσχα στην Κατερίνη, όπου είχαμε θέμα για τα 100 χρόνια από την επανάσταση της Ρωσίας του 1917. Και θυμόμαστε γλαφυρά δύο πράγματα. Πρώτον, όταν σας ρωτήσαμε πώς ζήσατε αυτά τα 70-75 χρόνια στο καθεστώς, εμείς είπαμε ότι φτωχικά θα είναι δύσκολα. Και μας είπατε μία απάντηση, την οποία θυμόμαστε. Είπατε ότι η φτώχεια, λίγο πολύ, με ένα κομμάτι ψωμί, κάποια χόρτα θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Αλλά αυτό που είναι χειρότερο από τη φτώχεια, και εμείς μέχρι τώρα και ευχόμαστε να μην το ζήσουμε, δεν το έχουμε ζήσει, είναι η αίσθηση της μη ελευθερίας. Το να φοβάσαι το διπλανό σου. Αυτό μόνο όποιος δεν το ζήσει, όποιος το ζήσει μάλλον, μπορεί να καταλάβει. Και αναφέρεται το παράδειγμα όπου ένας πατέρας πήγε το παιδί του να το βαφτίσει σε ένα δωματιάκι, ένας παπάς, ένας ιερέας, το βλέπει ο ιερέας και λέει «Α, το έχω βαφτίσει αυτό, εντάξει, λέει, πάρτε το». Λέει «Πώς». Το έφερε την προηγούμενη εβδομάδα η γιαγιά του. Μέσα στο ίδιο σπίτι, να φοβάται ο ένας να μην τον καταδώσει ο άλλος. Και μας είχατε παρουσιάσει κιόλας το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, το οποίο ήταν σε μέγεθος μικρότερο από σπιτόκου του, όπου έτσι διαμέσου της χειραψίας οι χριστιανοί, οι ομόδοξοι αδελφοί μας, μπορούσαν να διαβάζουν τα Ευαγγέλια. Πείτε μας δύο λόγια για το καθεστώς αυτό. Γιατί το ζήσατε, γεννηθήκατε. Ναι, τότε ήταν ευκαιρία, επειδή ήταν 100 χρόνια από την Επανάσταση. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες, κατηχητικά σχολεία. Τότε που δεν μπορούσαμε εμείς να πηγαίνουμε και στο Πανεπιστήμιο, εγώ το Πάσχα δούλευα, πήγαινα και έκανα κανονικά τις διαλέξεις μου. Και απλώς τους είπα ότι, ξέρετε, στην Ελλάδα τώρα είναι το Πάσχα των Ελλήνων. Υπάρχει τέτοια γιορτή και οι Έλληνες λένε ο ένας τον άλλον τώρα στους δρόμους «Χριστός Ανέστη». Γράψτε εσείς τι λένε οι Έλληνες τώρα και τι απάντηση δίνουν. Δεν ξέρανε πώς να απαντούν. Πώς να γράψουμε, κυρία Ναταλία, τι απαντούν. Και λέω «Γράψτε, αληθώς Ανέστη». Και ήταν μία χριστιανή στην ομάδα που είπε «Κυρία Ναταλία, πολύ δυνατά το λέτε αυτό, ενώ όμως πίσω από την πόρτα μπορεί να είναι κάποιος από τον κοσμήτορα και να ακούσει». Γιατί ήθελα να τους ψάλνω, πώς ψάλνουν οι Έλληνες, σαν μάθημα λογοτεχνίας, το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Και είπαν, είχε πει η φοιτήτρια να μην το κάνω, μην πάθουν ζημιά. Δηλαδή, τέτοιες συνθήκες, φανταστείτε. Και πάνω σε αυτό έχω μια ερώτηση. Λέει, στην Ελλάδα συνεχίζει να επικρατεί το πνεύμα του μπολσεβικισμού. Μέσω της προπαγάνδας, ο ελληνικός λαός έχει γίνει άθεος και ηλιστής. Συγχαρητήρια για την ομιλία της για τη Σοβιετική Ένωση. Επειδή έρχεστε συχνά στην Ελλάδα, το διαπιστώνετε αυτό? Δεν έχω διαπιστώσει έτσι σε πλατή. Υπάρχουν βέβαια κάποια παραδείγματα, αλλά παντού υπάρχουν αυτά. Νομίζω ότι ο Έλληνας κρατάει και για μας είσαστε παράδειγμα αυτό που ζήσατε, γιατί έχουμε πολλούς ιερείς μαθητές τώρα στο σχολείο Ρώσους, που έρχονται από αγάπη προς την ελληνική λειτουργία και ελληνική γλώσσα, και λένε το πώς άντεξαν οι Έλληνες τα 300 χρόνια της σκλαβιάς. Αυτό είναι για μας παράδειγμα και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι μέσα στα γονίδια, στα κύτταρα των Ελλήνων. Απλώς
Μερικοί λένε, είναι μόδα ίσως έτσι να λένε μερικά πράγματα, αλλά στην ουσία, μέσα στη καρδιά και στη ψυχή, οι Έλληνες είναι... ψηλά, είναι ψηλά. Ναι, ναι. Άλλο ερώτημα. Σύμφωνα με την λογοτέχνη Σίτσα Καραϊσκάκη, γίνεται να είσαι μπολσεβίκος χωρίς να είσαι κομμουνιστής. Τι λέτε? Χωρίς να είσαι κομμουνιστής, δηλαδή μπολσεβίκος και κομμουνιστής είναι το ίδιο. Δηλαδή η κόμμα των μπολσεβίκων είναι μετά πήρε το όνομα Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης. Αλλά απλώς είχε άλλο όνομα. Δηλαδή στο πρόγραμμα του κόμματος αυτού είναι αθεϊστικό. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Στο βιβλίο «Οι 10 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο» γράφει κάπου εκεί ο Αμερικανός, ο οποίος βρέθηκε εκεί τον Οκτώβριο του 2017, γράφει μια στοιχομηθεία κάποιων ανθρώπων που περιμένανε να πάρουν ψωμί στην ουρά. Και λέει ο ένας τον άλλον, εάν γνωρίζαμε ότι θα μέναμε στην ουρά για να πάρουμε τα βασικά, δεν θα κάναμε ποτέ την επανάσταση. Και ότι δηλαδή θέλει να πει ότι το πριν ήταν καλύτερα από το μετά. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Πραγματικά, πραγματικά. Ναι. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα διδάγματα της ιστορίας και για τους Έλληνες, αλλά και για τους Ρώσους, θα είναι ωφέλιμα και να δεν θα ξεχάσουμε αυτά. Θα συνεχίσουμε ξέροντας το παρελθόν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε θερμότατα από τη χιονισμένη Μόσχα. Έχετε πολύ κρύο, πόσο είναι, μηδέν? Δύο βαθμούς τη νύχτα, αλλά χιόνι έτσι, χιονίζει, αλλά πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα άσπρα, γίνονται και είναι όμορφα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μας... Καλή αντάμωση στην Ελλάδα. Πρώτα Θεός. Πριν κλείσουμε, πείτε μας και λίγο αυτό που, που κάνατε μπάνιο στην πισίνα εκεί που γκρεμίστηκε η εκκλησία. Πείτε μας αυτό και να κλείσουμε με αυτό το... Σας πήγαινε η γιαγιά σας. Η εκκλησία του Χριστού Σωτήρος ήταν καθεδρικός ναός της Τσαρικής Ρωσίας που κτίστηκε για την νίκη κατά του Ναπολέοντα. Και μάζευαν χρήματα όλοι οι απλοί άνθρωποι και κτίστηκε αυτός ο περίφημος ναός. Μπορούμε να βρούμε, να συνειδητώ, Χριστά Σπασίτελια, φωτογραφία. Не можем им показать храм Христа Спасителя, не можем. Και το 37 αποφάσισαν να το ανατινάξουν στον αέρα, σύμφωνα με την απόφαση του κόμματος, για να φτιάξουν εκεί το παλάτι του κόμματος. Και μετά την ανατίναξη, ήταν εντολή στους αρχιτέκτονες και στους πολιτικούς μηχανικούς να κάνουν το σχέδιο του παλατιού και να βάζουν τα θεμέλια πια. Και τα θεμέλια δεν γινόταν να γίνουν, να σταθεροποιηθεί εκεί τα μπετά και πέτρες και ό,τι ρίχνανε εκεί. Απορροφούσε το έδαφος συνέχεια και γινόταν σαν... λάσπη συνέχεια. Δεν ήταν σταθερό, επειδή δίπλα είναι ποταμός, Μόσχωα. Mm-hmm. Και το σχολείο μας ήταν απέναντι. Η γιαγιά μου είδε αυτό το ανατίναγμα του ναού με τα μάτια της και κλαίγανε έξω από τα σύνορα του ναού. Βλέπετε τώρα αυτό το ναό. Ναι. Και επειδή δεν γινόταν να γίνει τίποτα, τους κάλεσε στο Κρεμλίνο ο Στάλιν και είπε ότι να μην ντροπιαστούν με εμείς που θέλουμε να κάνουμε παλάτι, εάν δεν θα φτιάξετε εσείς τα θεμέλια και το παλάτι, θα σας εκτελέσουμε όλους. Προσπαθούσαν ξανά και τελικά δεν γινόταν τίποτα και είπαν εκτελέστε μας, δεν γίνεται τίποτα. Και έτσι αφήσανε, έτσι, και επειδή ήταν μεγάλη τρύπα, αποφασίσανε να γίνει μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο. Πισίνα με όνομα Μόσχα.
Και έτσι, επειδή το σχολείο μας ήταν απέναντι από το Κρεμλίνο, μας πηγαίνανε στο μάθημα φυσικής αγωγής, σε αυτή την πισίνα και κάναμε μπάνιο, έμαθα μπάνιο εκεί. Και όταν βγαίναμε από την πισίνα και πηγαίναμε πίσω στο σχολείο, μας ερχόταν μια μαυροντημένη, θυμάμαι αυτή την γυναίκα, σαν μοναχή ήταν, σαν γριούλα όμως. Ερχόταν και μας αγκάλιαζε και έλεγε, «Αγγελούδια μου, εσείς εδώ θα δείτε τα θαύματα». Και εμείς τρομάζαμε από αυτά τα λόγια. Η δασκάλα είπε, «Μην την φοβάστε, είναι μια απλή γριούλα, μην φοβάστε». Και μετά από πολλά χρόνια που ξανακτίστηκε με απόφαση του Πατριαρχείου και της κυβέρνησης Μόσχας αυτός ο ναός, θυμήθηκα αυτά τα λόγια της γιαγιάς αυτής που μας πλησίαζε και ένας παπάς μας είπε, «Βλέπετε, κυρία Ναταλία, που τότε εσείς τα παιδάκια βαφτιστήκατε σε αυτό στον τόπο αυτό, το ιερό τόπο του ναού και γίνατε μετά όλοι χριστιανοί. Κρυφά από τους γονείς σας βαφτίσανε οι γιαγιάδες και γίνατε χριστιανοί και συνεχίζετε τώρα το έργο της χριστιανικής Ρωσίας». Με αυτά ήθελα να τελειώσω και να ευχαριστήσω τους Έλληνες όλους που μας βοηθούσαν και μας στηρίζανε στα δύσκολα χρόνια του αθεϊστικού καθεστώς. Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Σας αποχαιρετούμε με μια ευχή ενός φίλου που λέει, «Σας περιμένουμε και πάλι στην Ελλάδα. Η ιστορική αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην ζήσουμε τις ίδιες άσχημες καταστάσεις. Καλή δύναμη στην ομόδοξη Ρωσία». Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία καλή στην Ελλάδα. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Θα κλείσουμε με το σήμα της Σχολής Γονέων. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλές γιορτές. Yeah.